Εγώ... Για ποιο λόγο. Ναι. Κανείς δεν απαντάει σε αυτό. Για ποιο λόγο χιλιάδες ασφαλισμένοι του ΕΟΠΗ αυτή τη στιγμή γίνονται μπαλάκι ανάμεσα στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και στον ΕΟΠΗ. Για ποιο λόγο. Γιατί η υγεία και η ζωή του ανθρώπου αυτή τη στιγμή θεωρείται κόστος και καθορίζεται με βάση το πώς θα βγαίνουν κέρδη. Γιατί είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που είναι διαχρονική. Εδώ μιλάμε και για μέτρα που ξεκίνησαν από το ΠΑΣΟΚ, συνεχίστηκαν με Νέα Δημοκρατία και γιγαντώθηκαν με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί πίσω από τις φιλολαϊκές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας έχουμε αυτή την κατάσταση. Που τι σημαίνει αυτή η κατάσταση, υποχρηματοδότηση, ξύλωμα ιατρικού εξοπλισμού, μηχανημάτων, χωρίς προσωπικό, κλειστοί προϋπολογισμοί, περικοπές, υποβάθμιση του δημόσιου τομέα υγείας. Και την ίδια στιγμή ο ιδιωτικός ζει και βασιλεύει. Και έχουμε ανθρώπους οι οποίοι εκβιάζονται, πραγματικά εκβιάζονται από τα διαγνωστικά κέντρα και την ίδια στιγμή βγαίνει ο Υπουργός Υγείας και λέει ότι δεν μπορούμε χωρίς αυτά γιατί το δημόσιο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τις εξετάσεις. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Για ποιο λόγο εν έτη 2019 με την εξέλιξη που έχει η τεχνολογία, η επιστήμη να μην μπορεί το δημόσιο σύστημα να πραγματοποιεί όλες αυτές τις εξετάσεις. Για ποιο λόγο. Και για ποιο λόγο να πρέπει ο κόσμος να στέλνεται αυτή τη στιγμή και να πληρώνει, πράγμα που δεν το χρωστάει. Να πληρώσει δηλαδή για να κάνει αιματολογικές εξετάσεις. Δεν μιλάμε τώρα τι χρειάζεται για να μπει σε μαγνητική ή αξονική. Αν μου επιτρέπετε να πληρώνει για δεύτερη φορά. Γιατί αυτό το 85% με τις το κρατήσεις που κρατήσεις που γίνονται για την ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη... Το έχει πληρώσει ήδη. Αυτά είναι πληρωμένο. Δηλαδή ο πολίτης θα κληθεί να το πληρώσει για δεύτερη φορά. Και αυτό είναι που εμένα μου τη βαράει στο λεπτό. Αυτά λοιπόν είναι αποτέλεσμα. Είναι αποτέλεσμα. Όχι, βέβαια, είναι άλλη άποψη. Ότι μόνο το δημόσιο είναι αποτέλεσμα. Να πρέπει να αγοράζουμε υπηρεσίες. Είναι αποτέλεσμα τη εμπορευματοποίηση τη υγεία. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Τη εμπορευματοποίηση τη υγεία. Ο κόσμο πλέον μπορεί και να πεθαίνει. Ακριβώ μέσα στα πλαίσια αυτού του συστήματο που έχει για άρα κίνητρο το κέρδο και καθορίζει και την υγεία του κόσμου με βάση αυτό. Άρα να εδώ πέρα. Προσέξτε. Εδώ πέρα έχουμε ένα δημόσιο υποβαθμισμένο και μεγάλες επιχειρήσεις, μεγάλα διαγνωστικά κέντρα που και τα δυο δείχνουν ένα αντιλαϊκό σύστημα που λειτουργεί ενάντια στις ανάγκες και στην υγεία του κόσμου. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να δυναμώσει ο αγώνας και η διεκδίκηση για δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις, για σύγχρονο εξοπλισμό στα νοσοκομεία. Για να γίνουν προσλήψεις όλων των κλάδων και να έχει προσωπικό. Για να αγοραστούν μηχανήματα και να μπορούν να λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο και να μην αναγκάζεται ο κόσμος να εκβιάζεται και να διπλοπληρώνει αν έχει να πληρώσει. Κύριε Χιόνι, αριθμητικά μεγαλύτερα κόμματα που διεκδικούν την εξουσία. Το ΚΚΕ τι ρόλο μπορεί να παίξει απέναντι σε αυτή την πολιτική ή τη μια ή την άλλη. Το πιο αποτελεσματικό και άμεσο για να υπηρετηθούν, να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των πολλών της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Γιατί εδώ πέρα τι συζητάμε. Συζητάμε το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα κάνει κριτική στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας με τα ίδια επιχειρήματα που έκανε κριτική η Νέα Δημοκρατία στο ΣΥΡΙΖΑ πριν μερικούς μήνες, για το αν έχει κοστολογημένο πρόγραμμα, βασικά. Το κοστολογημένο πρόγραμμα αφορά τους δημοσιονομικούς στόχους, τους περιορισμούς των αντιλαϊκών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα θέλω και τις απαιτήσεις του κεφαλαίου, εδώ πέρα, με αρνητικές συνέπειες για το λαό μας. Δίνουν μια αντιπαράθεση για το ποιος έχει αντιγράψει ποιονα πλέον. Έτσι, ποιος έχει αντιγράψει ποιον στο πρόγραμμα, γιατί όλοι τους έχουν αντιγράψει από το μεγάλο πρόγραμμα που αφορά το πώς θα στηριχθεί η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, πώς θα προωθηθούν οι αντιλαϊκές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι τώρα η πραγματικότητα. Το προηγούμενο θέμα με τα διαγνωστικά είναι ένα από αυτά, γιατί και εδώ πέρα δημοσιονομικοί στόχοι, δεν έχουμε λεφτά. Την ίδια στιγμή όμως συμφωνούν το 4% του ΑΕΠ να πηγαίνει στο ΝΑΤΟ για πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με τη χώρα μας και τις ανάγκες του λαού μας. Την ίδια στιγμή φοροαπαλλαγές στους εφοπλιστές, την ίδια στιγμή επιδοτήσεις σε επιχειρηματικούς ομίλους, εθελοντικές εισφορές, ενώ για το λαό φορολογιστία. Ακόμα και με τη μείωση του αφορολόγητου, στο ίδιο άρθρο βάλανε το θέμα να καταργηθεί η μείωση των φορολογικών συντελεστών, της μείωσης του έμφυα, του τέλους επιτιδεύματος. Γιατί πρέπει να μας βάλουν να διαλέξουν από ποια τσέπη θα τα χάνουμε. Γι' αυτό το λόγο
την επόμενη ημέρα αυτό που χρειάζεται είναι ένα δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Δηλαδή τη μέρα μετά τις εκλογές. Γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αντιπάλεψε και τις κυβερνήσεις με πυρήνα τη Νέα Δημοκρατία και τις κυβερνήσεις με πυρήνα το ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα ακριβώς η δεξιά πολιτική, η αντιλαϊκή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, όχι απλά δεν έβγαλε από τη μέση το παλιό, αλλά το ξέπλυνε, το ανέστησε, τύπωσε το συγχωροχάρτη που μοίρασε τώρα στον κόσμο για να το πάρει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Και γι' αυτό το λόγο μια δοκιμασμένη τέτοια δύναμη δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί στην αντιλαϊκή κυβέρνηση και συντηρητική πολιτική που θα ακολουθήσει. Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Είναι η κερδισμένη ψήφος που πιάνει τόπο. Ψήφιζε παρόν στα καλά νομοσχέδια και για τα όλα τα επιδόματα και για τις 120 δόσεις και για όλα. Ψηφίσαμε, είναι κρίμα για την αριστερά. Ψηφίσαμε αυτό. Ναι, για κάθε φιλολαϊκό μέτρο. Στην κρυφή ατζέντα δεν απάντησε μέτρα, ο καλός τα οποία τα ψηφίσατε μαζί. Θα τα μαζί όλα, ψηφίσατε τα δωράκια. Μαζί ψηφίσατε τα δωράκια. Να ευχηθούμε. Σε αυτό καταψήφισε το κουκουέ. Να ευχηθούμε. Τα δωράκια στο επιχειρηματικό σωμίλιο.